Εξάλλου προκαλεί αυτό το βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο και δείχνει αστυνομικούς να συλλαμβάνουν τη σύζυγο του ποδοσφαιριστή της Δόξας, Λουίς Κάρλος. Το βίντεο έφερε σωρία αντιδράσεων και έντονη κριτική στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την αστυνομία και τον τρόπο που φόρεσε χειροπέδες στη σύζυγο του ποδοσφαιριστή. Η νεαρή γυναίκα μετέβαινε πεζή σε δημοτικό σχολείο στην περιοχή της Έγκομης για να πάρει το παιδί της. Δύο μέλη της αστυνομίας που έκαναν περιπολία στην περιοχή τη σταμάτησαν ζητώντας τα στοιχεία της. Επειδή δεν είχε μαζί της οποιοδήποτε στοιχείο που να πιστοποιεί την ταυτότητά της και που να διαβεβαιώνει ότι διαμένει νόμιμα στην Κύπρο, συνελήφθη. Μετά τη σύλληψή της, η σύζυγος του Βραζιλιάνου ποδοσφαιριστή της Δόξας Κατοκοπιάς, Λουίς Κάρλος, υπέδειξε την οικία της και της επετράπη να τους δείξει τα στοιχεία της. Ακολούθως αφέθηκε ελεύθερη. Όμως το θέμα δεν έκλεισε εδώ. Σαφώς ενοχλημένη, η σύζυγος του Βραζιλιάνου ποδοσφαιριστή προέβησε καταγγελία στην πρεσβεία της Βραζιλίας. Μιλώντας στον Α, ο εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας Ανδρέας Αγγελίδης ανέφερε ότι το όλο θέμα τυχάνει διερεύνησης. Από πλευράς μας, εκείνο το οποίο θέλαμε να τονίσουμε είναι ότι σε τέτοια περίπτωση θα ζητηθεί όπως η καταγγελία και γενικότερα οι ισχυρισμοί να εξεταστούν τάχιστα και να εκδοθεί σχετικό αποτέλεσμα. Βεβαίως δεν υπάρχει οποιοδήποτε λόγος συγκάλυψης του επεισοδίου, γιατί σίγουρα οι ανακρίσεις δεν γίνονται από την αστυνομία αλλά από ανεξάρτητους ποινικούς ανακριτές, αν και εφόσον υιοθετηθεί αυτή η εισήγηση. Σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο της Δόξας, η σύζυγος του Κάρλος παρουσιάζεται τρομοκρατημένη, ενώ τόσο ο ποδοσφαιριστής όσο και ο Πορτογάλος μάνατζερ του ενημέρωσαν την ομάδα ότι η επιθυμία του ζεύγους είναι να εγκαταλείψει την Κύπρο. Ο Λουίς Κάρλος αποτελεί μια επένδυση. Είναι ένα νεαρός ποδοσφαιριστής που έχει προοπτική να μεταβολιστεί σε άλλη ομάδα. Μας στεναχωρεί το γεγονός ότι ο ίδιος σε πρώτη η αντίδραση τόσο αυτός όσο και η σύζυγος του ήθελα άμεσο με επαναπατρισμό. Θα αποστείλουμε επιστολή στον αρχηγό αστυνομία επιφυλάσσοντας όλα τα νόμιμα δικαιώματά μας. Το ζεύγος Κάρλος μετέβη εκ νέου στην αστυνομία το πρωί για κατάθεση.